Έχετε πάρει μια πρωτοβουλία να χορηγηθούν οι μάσκες σε όλα τα σχολεία της περιοχής δωρεάν στους μαθητές. Πριν την ανακοίνωση κεντρικής κυβέρνησης ότι τελικά θα χορηγήσει με χρηματοδότηση προς τους Δήμους αυτοί οι μάσκες, είχαμε βγει γιατί στην πόλη μας θεωρούμε ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια και θα πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Επομένως, πήραμε την πρωτοβουλία να διαθέσουμε σε όλα τα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς δωρεάν μάσκες και αυτό θα γίνεται όπου χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Για πόσες μάσκες μιλάμε, κύριε Δήμαρχε, πόσες έχετε καταφέρει να συγκεντρώσετε? Τις έχουμε παραγγείλει. Τώρα, σύμφωνα με την οδηγία που μας έχει δοθεί, θα δώσουμε 3 μάσκες σε κάθε παιδί και σε κάθε εκπαιδευτικό. Υπολογίζουμε σε πρώτη φάση θα μοιράσουμε 10.000 επαναχρησιμοποιούμενες και πλαινόμενες μάσκες. Θα δώσετε 3 μάσκες δηλαδή σε κάθε μαθητή? Και κάθε εκπαιδευτικό. Ναι. Οι φασμάτινες, κύριε Δήμαρχε. Ορίστε. Οι φασμάτινες. Ναι, οι φασμάτινες, βεβαίως. Πώς αντιμετωπίζει ο Δήμος το θέμα του κορονοϊού, δηλαδή πώς καταφέρνει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα προβλήματα? Γιατί ξέρουμε ότι η Ραφή είναι ένας Δήμος που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και με τις φωτιές στο μάτι και τώρα έχετε και αυτό το πρόβλημα. Όπως και άλλοι Δήμοι βεβαίως, αλλά έχετε και εσείς. Προσπαθούμε να είμαστε proactive σε όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και την κοινωνία μας. Έχουμε πάρει επίσης απόφαση θα τοποθετήσουμε θερμικές πύλες στα σχολεία, ώστε με την έναρξη σχολικής χρονιάς να θερμομετρούνται τα παιδιά. Προσπαθούμε επομένως να πάρουμε κάθε μέτρο που μπορεί να προφυλάξει τη δημόσια υγεία. Η κατάσταση δεν είναι καλή, όπως δεν είναι καλή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει και ένα οικονομικό περιβάλλον δυσίωνο, γιατί πίσω από την ανθρώπινη υγεία που είναι το πρωτεύον, υπάρχουν και η ζωή μιας οικογένειας. Έχουμε πάρει διάφορα μέτρα προς τους δημότες, προς επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν όλη αυτή την περίοδο που τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από ό,τι έχουμε μάθει. Κύριε Δημαρχέ, αυτό που μας λένε όλοι όσοι ρωτάμε γονείς κατά κύριο λόγο και ειδικοί είναι ότι πρέπει ναι μεν να λειτουργήσουν τα σχολεία, αλλά να λειτουργήσουν με μερικούς αυστηρούς όρους πλην της χρήσης της μάσκας. Η μάσκα θα τη φορέσουν τα παιδάκια με κάποιο τρόπο. Ζητούν να υπάρξει μια αρέωση εντός της αίθουσας. Εσείς, επειδή έχετε αρκετά σχολεία στη Ραφίνα, είναι εφικτό να μια τάξη, ας πούμε, των 25 παιδιών να λειτουργήσει αραιωμένη μέσα στην ίδια αίθουσα? Ή υπάρχουν οι αίθουσες οι οποίες θα μοιραστούν τα παιδιά για να είναι 12-15 σε κάθε αίθουσα? Υπάρχουν? Είναι ανέφικτο. Στο δικό μας Δήμο, αλλά πιστεύω και σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους, υπάρχει μια υπερπληρότητα σε χωρητικότητα αριθμού μαθητών, αλλά και σε έλλειψη αιθουσών. Οριακά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δομές υποκανονικές συνθήκες. Επομένως, αυτή η πρόταση δεν είναι εφικτή, εκτός αν γυρίσουμε σε μια λειτουργία των σχολείων πρωί-απόγευμα, όπως ήταν πριν από αρκετά χρόνια, υπήρχε έλλειψη υποδομών. Είστε υπέρ εσείς αυτής της πρότασης, δηλαδή για το Δήμο σας να λειτουργήσουν πρωί-απόγευμα τα σχολεία? Κοιτάξτε, είμαι υπέρ κάθε πρότασης η οποία θα προτείνει επιστημονική κοινότητα και θα διασφαλίσει την υγεία των παιδιών και των οικογενειών. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τέτοια θέματα, γιατί μπορεί να ακούμε για θανάτους, για προσβολές από τον κορονοϊό και να μας νοιάζουμε μακρινά όταν είναι στη διπλανή γειτονιά. Όταν είναι στην πόρτα μας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Επομένως, οφείλω ως Δήμαρχος και ως Δημοτικό Συμβούλιο που εκπροσωπώ να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα υποδείξουν οι επιστήμονες για να προστατεύσουμε την υγεία. Τι κλίμα εσείς εισπράτετε από τους γονείς εκεί στη Ραφίνα? Τι σας λένε, είναι υπέρ στο να ανοίξουν τα σχολεία, θέλουν να τα στείλουν τα παιδιά τους, ή είναι επιφυλακτικοί και φοβούνται ότι τα παιδιά, επειδή είναι ευαίσθητα, θα κολλήσουν και θα είναι φορείς του ιού? Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Καταρχάς, ξεκινάμε ότι είναι θετική στο να ανοίξουν τα σχολεία. Τον τρόπο που θα ανοίξουν τα σχολεία, τον τρόπο που θα συμμετέχουν τα παιδιά στην αίθουσα, όπως είπατε, με τι πυκνότητα, στα διαλύματα τι θα γίνεται, αν θα υπάρξει τηλεκπαίδευση, αν θα είναι πρωί-απόγευμα, όλα αυτά είναι ερωτήματα που σωστά τα βάζετε και απασχολούν τη μέση οικογένεια. Υπάρχει ένας αποσυντονισμός στην πραγματικότητα. Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πώς θα διαμορφωθούν την ώρα που θα φτάσει η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πάντως, κύριε, να επιστρέψω αυτό που είπατε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ανέφικτο, μας είπατε, με βάση τις υποδομές που υπάρχουν στη Ραφίνα, και προφανώς η Ραφίνα δεν θα είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας θα είναι σε όλη την Ελλάδα να λειτουργήσουν τα σχολεία με αραίωση των μαθητών μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή, θα πάμε σε τάξεις των 25-27 παιδιών, αλλά με μάσκα.
Αυτό ναι. το έχετε μεταφέρει στην πολιτική ηγεσία της χώρας, ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, ότι τα παιδιά θα είναι υποκανονικές συνθήκες, δηλαδή απλώς θα φορούν μάσκα μέσα στην αίθουσα. Πρώτα απ' όλα η πολιτεία γνωρίζει τον αριθμό των αιθουσών και τον αριθμό των μαθητών που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, όχι μόνο του Δήμου Ραφίνας του Κερμίου, αλλά σε κάθε Δήμο. Όπως σωστά είπατε, αυτός είναι ο γενικός κανόνας σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε υποδομές που τις είχαμε ως καβάτζα σε εισαγωγικά για να τις χρησιμοποιήσουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι θα εξετάσουν όλα τα ζητήματα. Μπορεί να εφαρμοστεί η εκπεριτροπή στη διδασκαλία, όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια μέτρα. Και εγώ ως εκπαιδευτικός ανησυχώ ιδιαίτερα για όλο αυτό το φαινόμενο που εξελίσσεται. Και δυστυχώς αποσυντονίζει κυρίως τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη τη μάθηση να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες. Μια στρέβλωση αυτό που συμβαίνει. Ναι, μια τελευταία ερώτηση τώρα άσχετη με το θέμα του κορονοϊού. Με στο μάτι πού βρισκόμαστε, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια διαδικασία από την πολιτεία να χαραχτεί σχέδιο πόλης εκεί η περιοχή για να γίνει μια ανάπλαση. Πού βρισκόμαστε, σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το μάτι? Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα τον Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου να δημοσιευθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε αμέσως μετά να γίνει ανάρτηση σχεδίου. Έχουν τελειώσει οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, της ενημέρωσης των πολιτών. Προφανώς όταν μπαίνει μια περιοχή στο σχέδιο και μάλιστα η οποία έχει ισχυρό οικιστικό χαρακτήρα, υπάρχουν ζητήματα, γιατί η διάνοιξη δρόμων, η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, η απελευθέρωση του παράκτου μετόπου μπαίνει μέσα σε κάποιες ιδιοκτησίες. Όμως πραγματικά εμείς ως Δημοτική Αρχή, επειδή θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το τόπο μας, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, με ρέματα, με γυαλούς, παραλίες, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, πιστεύουμε ότι είναι η λύση για την πόλη μας, η λύση για ανάπτυξη σε μια περιοχή που πλήγηκε πολύ ισχυρά. Και στηρίζουμε δυνατά αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία θα οδηγήσει σε μια περιβαλλοντική και πολυοδομική ανάπτυξη περιοχής. Μακάρι, γιατί έχετε περάσει πολλά ως Δήμος. Ευχαριστούμε πολλά. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.